Θα παραμείνουμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και θα πάμε σε δύο ανθρώπους, Έλληνες ομογενείς, τον κύριο Νίκ Μάκα και την κυρία Βικτόρια Μάκα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, σας βλέπουμε με το χαμόγελο. Να σας καλησπερίσω από Κρήτη, από Ελλάδα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είστε στο κατάστημα, στην επιχείρηση. Κυρία Βικτόρια, να ξεκινήσω με εσάς. Ναι, είμαστε στο μαγαζί. New Jersey, λοιπόν, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχετε ένα ξεχωριστό, μια ξεχωριστή επιχείρηση με την επωνυμία Opa Grill. Ναι. Το Opa παραπέμπει σε Ελλάδα. Φυσικά. Πώς βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες εκεί με σουβλάκι, με τηγανιτές πατάτες. Είστε δύο άνθρωποι που ταξιδεύουν τους Αμερικανούς στις ελληνικές γεύσεις, σε ένα ταξίδι ελληνικών γεύσεων. Κυρία Βικτόρια, για πόσα χρόνια? Για 2 χρόνια. 2 χρόνια λοιπόν. Αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες πόσα χρόνια βρίσκεστε? 47. 47 χρόνια, μία ολόκληρη ζωή. Ναι. Ευχαριστημένο όλα αυτά τα χρόνια. Γλυκιά η γεύση που λένε. Καλά είναι, αλλά όχι σαν την Ελλάδα μας. Όχι σαν την Ελλάδα. Σας λείπει η Ελλάδα? Πάρα πολύ. Καταγωγή, κυρία Βικτόρια, από πού? Από Ρόδο. Από το νησί της Ρόδου. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επιχείρηση. Πάμε λίγο στις ελληνικές γεύσεις. Τα τελευταία 2 χρόνια, πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Ήτανε το όνειρο του σύζυγου να ανοίξει μαγαζί και εγώ από πίσω. Μάλιστα. Κύριε Νίκ Μάκας. 2 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, στο New Jersey έχετε τη δική σας επιχείρηση. Με τους Αμερικανούς εκεί να ζητούν τι φεύγουν, τι παραγγέλνουν περισσότερο? Τώρα πουλάμε πολλά ελληνικά φαγητά. Έχουμε μαγειρεμένα, μαγειρευτά φαγητά, έχουμε σουβλάκια, έχουμε γύρους. Το γύρο που κάνω είναι το μπιφ και έχουμε και το κοτόπουλο, το οποίο το κάνουμε εμείς. Τα πιο πολλά που έχουμε μέσα, που σερβίρουμε, είναι φτιαχτά μέσα στο μαγαζί. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα? Μας είπε η σύζυγός σας ότι πολλά χρόνια θέλατε να ανοίξετε τη δική σας επιχείρηση. Ήρθε λοιπόν η στιγμή πριν από 2 χρόνια. Μετά από 50 κάτι χρόνια αποφάσισα να κάνω κάτι. 50 χρόνια εργαζόσασταν σε επιχείρηση στην εστίαση? Κάνα 2 εστιατόρια, ήμουνα στο αεροδρόμιο. Είχα ανοίξει ένα μαγαζί εκεί πέρα για τους εργάτες. Ναι. Και μετά έφυγα από εκεί και άνοιξα, βρήκα από κοντά στο σπίτι μου, βρήκα ένα μαγαζάκι και τα άνοιξα. Μάλιστα. Η ανταπόκριση εκεί των κατοίκων, των ντόπιων, πώς είναι? Ο κόσμος εδώ έχει κοντά στο μαγαζί, έχουμε πολλούς, είναι εξετρελαμένοι με το φαγητό που σερβίρουμε. Και Έλληνες έχει η περιοχή εκεί? Έχει Έλληνες, αλλά έχουμε και πολλούς ξένους. Και τι φεύγει περισσότερο? Μας είπατε τώρα εκεί το μενού, σπεσιαλιτέ, και τι φεύγει περισσότερο, τι ζητούν? Ζητούν πολλά πράγματα. Πιο πολύ φεύγει ο γύρος και τώρα έχουμε σαλάτες, διαφορετικές σαλάτες, και σερβίρουμε με κοτόπουλο, με γαρίδες, με καλαμάρια. Μάλιστα. Η καταγωγή σας, κύριε Νίκ? Εγώ είμαι από το Καρπενήσι. Α, Ροδίτησα, η σύζυγος από το Καρπενήσι εσείς? Ναι, εγώ από το Καρπενήσι. Και βρεθήκατε οι Ηνωμένες Πολιτείες, γνωριστήκατε στην Αμερική? Ναι. Εδώ στην Αμερική, ναι. Σας λείπει η Ελλάδα? Πάρα πολύ. Σκέφτεστε κάποια στιγμή να επιστρέψετε?
Αν μπορούσα να φύγω, θα φύγουμε και αύριο. Τελευταία φορά που βρεθήκατε στην Ελλάδα, πότε ήταν? Κάπου 15 χρόνια. Δηλαδή πριν από 15 χρόνια ήρθα τελευταία φορά? Ναι, τελευταία. Έχετε συγγενείς εδώ στην Ελλάδα? Έχω πολύ λίγους πάνω στο Καρπενήσι. Μάλιστα. Κυρία Βικτόρια, πώς βρεθήκατε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από 47, όπως μας είπατε, χρόνια? Η αφορμή ποια ήταν? Ήταν ο θείος μου εδώ Αμερική και έτσι αποφάσισε η μητέρα μου και μας έφερε. Αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, θα πηγαίνατε στην Αμερική ή θα παραμένατε στην Ελλάδα? Θα παράμενα Ελλάδα. Ναι, αλλά δεν θα γνωρίζατε μετά τον κύριο Νίκ. Κάπου θα βρισκόμαστον. Σωστό, αυτή είναι η σωστή απάντηση. Γελάει, χαμογελάει. Με την πανδημία, κύριε Νίκο, εκεί με την πανδημία, πώς είναι τα πράγματα με τον κορονοϊό? Να σου πω, είναι στην αρχή ήταν πολύ, πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Αλλά τώρα κάπου έχουν ησυχάσει λίγο τα πράγματα. Ναι. Αλλά βλέπεις πάρα πολλά που βλέπεις στα νέα τηλεοράσεις και αυτά που κάνουν τον κόσμο και έχει τρελαθεί. Είναι εκεί προβληματισμένοι, ε? Ναι. Με τα εμβόλια εκεί θα εμβολιαστείτε? Το έχουμε κάνει το εμβόλιο. Α, ποιο εμβόλιο έχετε κάνει εκεί? Είναι το... Της Pfizer, ποιο? Το Johnson & Johnson. Α, κάνατε. Είναι μία δόση εκεί, ε? Εκείνο, αυτό είναι μία δόση. Μονή δόση. Μάλιστα, λοιπόν, το Johnson & Johnson. Ωραία. Λοιπόν, ένα μήνυμα εδώ στους κριτικούς. Αν έρθουμε μετά τον κορονοϊό, την πανδημία να περάσει και επιτραπούν και οι διεθνείς πτήσεις έτσι χωρίς περιορισμούς και έρθουμε και σας βρούμε, τι πιάτο θα μας σερβίρετε? Ό,τι εσείς θέλετε, ό,τι νομίζετε κάτι που σας αρέσει, έχουμε διαφορετικά. Εάν το αφήσω πάνω σας, τι θα βάζατε? Ορίστε. Εάν το αφήσω πάνω σας, δική σας επιλογή. Είναι καθένας τι αρέσει. Σωστό. Θα μας δίνατε το μενού, να αποφασίσουμε. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Νίκ, κυρία Βικτόρια, για τη σύνδεσή μας. Ένα μήνυμα, κυρία Βικτόρια, στους Έλληνες, εδώ στους κριτικούς που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ποιο είναι? Να αγαπάνε την Ελλάδα μας. Μάλιστα. Κύριε Νίκ. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.